Κύριε, μεγάλη χαρά απόψε. Σας καλωσορίζουμε στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας. Μαζί μας, όπως βλέπετε, είναι ο κύριος Σπύρος Δάντης, ο καταξιωμένος κερκυραίος επιχειρηματίας, ο οποίος έχει βάλει μια μεγάλη ιδέα και έναν σκοπό στη ζωή του να δημιουργηθεί μια μεγάλη ομάδα στην Κέρκυρα και στον χώρο του ποδοσφαίρου και στον χώρο του μπάσκετ. Αυτή τη στιγμή μίλησε ο κύριος Δάντης μαζί με τα σωματεία, τα μεγάλα της ΔΕΛΤΑ Εθνικής. Άκουσε τις απόψεις των, άκουσαν και τον κύριο Δάντη ίδιοι. Αυτή τη στιγμή θα σας πει τις λεπτομέρειες. Ο κύριος Δάντης είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε. Σας καλησπέριζω και εγώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι ξανά στην Κέρκυρα και θα χαίρομαι πάντα και να βρίσκομαι στην Κέρκυρα. Καταρχάς, θα ήθελα να σας πω ότι μετά από μια αρκετά μεγάλη συζήτηση με τους προσώπους των σωματείων, των κερκυριακών σωματείων στη 4η Εθνική, με μεγάλη μου χαρά και με μεγάλη ικανοποίηση μπορώ να πω ότι οι θέσεις των ήταν θετικές ως προς την ιδέα της δημιουργίας της αντιπροσωπευτικής αυτής ομάδος, η οποία θα εκπροσωπήσει το κερκυριακό νησί στον χώρο του ποδοσφαίρου. Σε αυτή τη φάση άλλο δεν θα μπορούσα να σας πω, γιατί είναι ακόμη όλα πρόωρα. Οι κύριοι αυτοί θα μεταφέρουν τη συζήτηση αυτή στα διοικητικά συμβούλια των ομάδων και στις γενικές συνελεύσεις. Και ακολούθως θα ξαναγίνουν συναντήσεις για να μπορέσει η ΕΠΣ να βοηθήσει ταχύτατα στην εξέβρεση λύσεων για τη δημιουργία αυτή της ομάδας όπως ανέφερε προηγουμένως. Μπορώ να δεχτώ οποιαδήποτε ερώτηση. Ναι, κύριε Δάντη. Είπατε ότι καταρχάς ήταν σύμφωνοι οι πρόεδροι, οι εκπρόσωποι των σωματείων. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον μπήκατε σε κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά την δημιουργία της πανκερκυραϊκής ομάδος ή απλώς επιφανειακά ήρθαν σε συμφωνία. Σήμερα ήταν το δεύτερο σκέλος της συζήτησης που κάναμε. Προχωρήσαμε σε ορισμένες λεπτομέρειες, τη μορφή της ομάδος αυτής και πώς θα δημιουργηθεί η υποδομή. Μπορώ να σας πω σε αυτή τη φάση ότι η σκέψη μου και η ιδέα είναι να δημιουργηθεί μια ανώνυμος εταιρεία η οποία θα έχει έναν τεχνοκράτη έμιστο γενικό διευθυντή και ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο θα απαρτίζεται από μέλη των ομάδων που θα δημιουργήσουν την αντιπροσωπευτική αυτή ομάδα, όπως και φορείς από το νησί, είτε από τον δήμαρχο, νομάρχη, εμπορικό επιμελητήριο κτλ. Θα είναι μια πανκυπριακή κίνηση. Είπατε ότι και έτσι θα γίνει, ότι θα μεταφερθούν βέβαια στα διοικητικά συμβούλια και οπωσδήποτε το σωστό είναι θα υπάρχουν και γενικές συνελεύσεις στα σωματεία. Εάν κάποιο σωματείο στη γενική του συνέλευση αποφασίσει όχι τη μη συνεργασία, τη μη συμμετοχή σε αυτήν την ομάδα, ο κύριο Στάντης θα προχωρήσει με τους υπόλοιπους. Δεν θα ήθελα να σκεφτώ κάτι τέτοιο, διότι το σωματείο το οποίο πιθανόν αποφασίσει ενάντια σε αυτή τη σκέψη θα είναι το σωματείο το οποίο δεν θα αγαπά την Κέρκυρα και τον κερκυριακό αθλητισμό και τον κερκυριακό ποδόσφαιρο. Ειδικά. Το πιστεύω ότι θα υπάρξει τέτοιο σωματείο. Που να μην θέλει να προσφέρει στην σωστή εκπροσώπηση του κερκυριακού ποδόσφαιρου. Κύριε Τάντα, μπούμε λίγο στο θέμα τη διαδικασία. Αντιλαμβάνομαι ότι αφού δρομολογείται τώρα μια συνάντηση και άλλη συνάντηση πρέπει να πάρουν αποφάσει στα διοικητικά συμβούλια κτλ. Θα σα ανάφερε στο νησί πάλι. Όπως γνωρίζετε, ο συντονιστής, το ρόλο του συντονιστού το παίζει η ΕΠΣ Κερκύρας αυτή τη στιγμή και μπορώ να πω ότι έχουμε κάνει μια καταπληκτική και εξαίρετη εργασία μέχρι στιγμής και έχουμε συντονίσει πάρα πολύ ωραία το έργο της προσπάθειας αυτής. Εάν χρειαστεί, έχω θέσει τον εαυτό μου στη διάθεσή του, θα ξανάρθω πάλι στο νησί για μια ακόμη πιο ουσιαστική συζήτηση στο άμεσο μέλλον. Για να μιλήσουμε λίγο για το χρονοδιάγραμμα, έχει αποφασιστεί τίποτε σχετικά με το πότε θα γίνουν τα ΔΣ οι ομάδες για να πάρουν αποφάσεις για να μπορείτε και εσάς να είστε ενήμερος για το πότε θα γίνει αυτό το πράγμα που συζητάμε τώρα. Νομίζω ότι το πιο κατάλληλο όπως είπε ο πρόεδρος της ΕΠΣ για το χρονοδιάγραμμα, το οποίο ο ίδιος θα προσδιορίσει με τα σωματεία. Κύριε Πρόεδρε, να συνεχίσω την ερώτηση για να μου απαντήσετε φόλης ύλης. Ρωτάω για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε τη χρονολογία, το πότε δηλαδή θα ξεκινήσει αυτό το πράγμα που πάμε να κάνουμε. Από τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο ή εφόσον έχουμε τις αποφάσεις των ΔΣ των ομάδων της ΤΑΤΣ Εθνικής αμέσως και μέσα τώρα στην ποδοσφαιρική περίοδο που τρέχει. Οι αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν, οπωσδήποτε θα ληφθούν
τώρα, θα ξεκινήσουμε από τώρα, ώστε η νέα ποδοσφαιρική περίοδο να μα βρει έτοιμο. Η ομάδα αυτή, η όποια ομάδα και θα είναι, από την καινούργια αγωνιστική περίοδο θα είναι πλέον με τον καινούριο φορέα. Δεν θα έχει σχέση με τι ομάδε που υπάρχουν τώρα. Μου επιτρέψει, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να τονίσω, γιατί είναι ένα ερώτημα το οποίο καίει του φιλάθλου Κυπρίου, ότι τα σωματεία δεν θα διαλυθούν. Τα σωματεία θα παραμείνουν και θα δημιουργηθούν και θα παραμείνουν σαν φυτώρια στην αντιπροσωπευτική ομάδα. Δηλαδή η καινούργια ομάδα η οποία θα είναι ανώνυμη εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να επιλέγει όποιον ποδοσφαιριστή θέλει από τα σωματεία αυτά τα οποία θα εργάζονται σαν φυτώρια. Μιλάμε για θέσεις 4 μόνο. Μιλάμε για όλη την Κέρκυρα. Μιλάμε για όλη την Κέρκυρα. Όλη την Κέρκυρα. Οι υπόλοιποι και οι υπόλοιπες ομάδες θα πρέπει να έχουν κάποιο λόγο σε ό,τι θα πρέπει να ενημερωθούν. Σήμερα είχαμε τη συνάντηση των ομάδων που είναι στην 4η εθνική κατηγορία. Νομίζω ότι ο πρόεδρος θα έχει και επαφές και με τα άλλα σωματεία. Α, υπάρχουν και τέτοια πρόβληση. Βέβαια, από όλες τις ομάδες, όλες τις κατηγορίες. Υπάρχει και τη Δευτέρα που έχουμε εκλογές και θα γίνει η Γενική Συνέλευση, που και εκεί θα μπει το θέμα για συζήτηση. Και από ό,τι άκουσα για τον κύριο Μπάνο, ότι σκοπός της Ένωσης είναι να καλέσει και τα σωματεία κατά κατηγορία να συζητήσει το θέμα αυτό. Η συζήτηση δηλαδή θα πάει μέχρι όλες τις κατηγορίες, μέχρι το κάνω το πήγο, παρόμοια σαν τη σημερινή. Και υπήρξε και μία πρόταση από έναν από τους προέδρους των σωματείων σήμερα, το ότι στο καινούριο ΔΣ της καινούργιας ομάδας να υπάρχουν αντιπροσωπείες από όλες τις κατηγορίες του νησιού. Εγώ νομίζω, μήπως θα έπρεπε να ενημερωθεί και ο φίλος της Κέρκυρας, γιατί πολλά έχουν ακούσει στο νησί το μήνα που τελειώνει. Πάρα πολλά. Μήπως θα ήταν καλό. Πιστεύω ότι ο κ. Πάνος έχει κάποια σκέψη. Όχι, λέω, θα γίνει καμία ανοιχτή συζήτηση στο προσεχές μέλλον. Μέσα στις σκέψεις της ΕΦΣ Κέρκυρας είναι αμέσως μετά την εκλογική συνέλευση της Δευτέρας να κάνει μια συγκεκριμένη συνάντηση σε κάποιο μεγάλο χώρο που θα κληθούν όλα τα σωματεία της Κέρκυρας και όλοι οι φορείς για να ακουστούν οι δικές τους απόψεις και θέσεις. Και αν θέλετε, αν υπάρχει και η δυνατότητα να υπάρχουν και οι δεσμεύσεις. Εκείνο που πρέπει να πω είναι ότι η ΕΦΣ Κέρκυρας έβγαλε μια σημαντική ανακοίνωση την οποία δεν έλαβαν υπόψη τους οι φύλαθλοι. Ο μόνος αρμόδιος φορέας αυτή τη στιγμή για να απαντάει υπεύθυνα είναι η ΕΦΣ Κέρκυρας. Το τι μεταφέρεται στα διάφορα στέκια, να μην κατονομάσω καφενεία, θα πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους, για να μην χρησιμοποιήσω μία έκφραση πιο σοβαρότερη, να μην δημιουργήσει μια σε αυτό που πάει να γίνει. Η ΕΦΣ Κέρκυρας λοιπόν έβγαλε μια ανακοίνωση και είπε ότι θα μιλάει όταν έχει κάτι να πει. Νομίζω ότι την έχετε υπόψη σας οι δημοσιογράφοι. Απόψη που είχαμε κάτι να πούμε, σας καλέσαμε εδώ να ενημερωθείτε υπεύθυνα. Παρακαλώ για μία ακόμη φορά τον κόσμο. Το φύλαθλο κόσμο, τους παράγοντες και τους παίκτες, να είναι συγκρατημένοι. Δεν βοηθάει καθόλου μία μη υπεύθυνη στάση. Δεν βοηθάνε καθόλου τα μεγάλα και τα πολλά λόγια. Και το σοβαρότερο απ' όλα, δεν βοηθάει καθόλου να στιγματίζονται προσωπικότητες και δεν βοηθάει καθόλου να ακούγονται 1000 πράγματα ότι ο κύριος Στάντης και η εταιρεία του χρησιμοποιούν την Κέρκυρα σαν εφαλτήριο διαφήμισης. Η κοινή λογική λέει ότι μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία δεν θα περιμένει από την Κέρκυρα να διαφημιστεί. Θα ήθελα να πω και εγώ δύο λόγια για αυτό το θέμα. Κατά πρώτον θα ήθελα τη βοήθειά σας, σαν δημοσιογράφοι και σαν συναγεία, να πραγματικά να διαπιστώσετε τις θελήσεις του κερκυραϊκού λαού. Θα το ζητούσα από εσάς να κάνετε ένα γκάλωπ, πραγματικό γκάλωπ, στην Κέρκυρα και να δείτε πραγματικά ποιοι θα ήθελαν την Ένωση και ποιοι δεν θα ήθελαν την Ένωση. Και πόσοι θέλουν να γίνει μια αντιπροσωπευτική ομάδα και ποιοι δεν θέλουν να γίνει μια αντιπροσωπευτική ομάδα. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στην προσπάθεια που κάνει η ΕΦΣ Κέρκυρα. Επίσης θα ήθελα να διευκρινίσω ότι αυτή την πρωτοβουλία την έχω πάρει μόνο και μόνο σαν Σπύρο Στάντης και αγαπώ το νησί μου και θέλω να βοηθήσω να γίνει πραγματικότητα το όνειρο που
που είναι πραγματικά όνειρο τα τελευταία 50 χρόνια. Ακούστηκαν πολλά και ακούγονται πολλά για μένα και για την προσπάθεια μου αυτή. Έχουν φτάσει μέχρι την Αθήνα. Ότι την κάνω για διαφημιστικούς λόγους. Τι να διαφημίσω, την Κέρκυρα. Δηλαδή, αν η Κέρκυρα φοράει κάπα ή ονομαστική κάπα, θα αυξήσω τις πωλήσεις μου όταν έχω την Μπαρτσελόνα, τον Παναθηναϊκό, την Γιουβέντους να παίζουν με κάπα για να αυξήσω τις πωλήσεις της εταιρείας. Εγώ δεν ζω στο νησί, άρα δεν το κάνω για προσωπική προβολή. Γιατί ακούστηκε γι' αυτό εγώ. Απλώς θα ήθελα να παραλάβω ότι το κάνω μόνο για την Κέρκυρα και να μπορέσει η Κέρκυρα να ξεφύγει, όπως είπα και πρωτόπερα, στο από τα στενά όρια του νησιού. Και να μην παίζει πλέον με τις ίδιες ομάδες που παίζανε εδώ και 30 χρόνια. Και τα αντίστοιχα να σα αφήσει και οι δικαιολογίες βέβαια είναι επαρκείς, δεν χρειάζεται καμία λογική ιδιαίτερη για να καταλάβουμε αυτό που λέτε. Και ο κόσμος βέβαια. Στη σημερινή κουβέντα που έγινε, μήπως μπήκατε σε θέματα οικονομικά, πούμε, οικονομικού περιεχομένου, παραδείγματος χάρη, μπορεί κάποια σωματεία, δεν έχω υπόψη με αυτή τη στιγμή, να έχει κάποιες εκκρεμότητες οικονομικές. Πώς θα δείτε διαφορετικά για αυτό το θέμα, μπορείτε να μας απαντήσετε. Εγώ σε αυτή τη φάση δεν θα μπω σε καμία οικονομική συζήτηση. Θα δεν εξετάσουμε τις πραγματικές ανάγκες της προσπάθειας αυτής και γενικά το πλαίσιο των οικονομικών που θα στηριχθεί αυτή η προσπάθεια. Κοιτάω πάντα για το μέλλον και αυτό το οποίο με ενδιαφέρει μόνο είναι η νέα αντιπροσωπευτική ομάδα, η οποία θα είναι πανκερκυραϊκή προσπάθεια.